Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τεθεί το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών, ούτε καν υιοθετώντας την πιο light εκδοχή της μείωσης στρατιωτικού αποτυπώματος κατά τη διάρκεια των επαφών Ελλάδας-Τουρκίας, σημειώνουν καθηγητές, γεωστρατηγικοί και στρατιωτικοί αναλυτές, καλεσμένοι της εκπομπής Αντιθέσεις στην Κρήτη TV με τον Γιώργο Σαχίνη. Πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος, διότι προφανώς δεν θα χρησιμοποιήσουν πάρτε όλο το στρατό από τα νησιά, να αποσυρθούν τα επιθετικά όπλα. Αυτό φαντάζομαι θα παίξει η Τουρκία. Να αποσυρθούν τα επιθετικά όπλα, διότι μας στοχεύουν, μας σημαδεύουν, όλο αυτό το αφήγημα που έχει τέλος πάντων η Τουρκία. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εάν εμείς ενδώσουμε σε κάτι τέτοιο. Ενδώσουμε είτε φανερά είτε κρυφά, γιατί φανερά δεν νομίζω ότι μπορούμε να ενδώσουμε. Το κρυφά αλλά τι σημαίνει, να τα αποσύρουμε σιωπηρός? Ή να μην βάλουμε άλλα. Ή να θεωρούμε κάποια, ή να θεωρούμε κάποια πριν τα αλλάξουμε ξεπερασμένα. Καλή ώρα. Και αυτό. Και αυτό. Δεν υπάρχει κυβέρνηση στην Ελλάδα που θα μπορούσε ποτέ, όσο ισχύει το κάζους μπέλι και όσο υπάρχει η στρατεία του Αιγαίου, αλλά και όσο υπάρχει η απειλητική πολιτική της Τουρκίας, να μπορούσε καν να συζητήσει αυτό το θέμα. Υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος, να μην γίνει κάτι επίσημα, απλώς η Τουρκία να μας απειλήσει, όπως μας απειλεί με το κάζους μπέλι αν επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα, που εμείς λέμε ναι είναι δικαίωμά μας, αλλά τόσα χρόνια δεν το χρησιμοποιούμε, ακόμα και στο Ιόνιο ή στο Κρητικό. Στην Εύβοια φοβόμαστε να το χρησιμοποιήσουμε. Και στο Κρητικό. Και στο Κρητικό, ναι, ναι ακριβώς. Ναι. Και το ίδιο να γίνει και εδώ, δηλαδή από φόβο να μην βάζουμε οι ίδιοι τέτοια συστήματα στα νησιά, μην τυχόν και παρεξηγηθούν οι Τούρκοι. Εν ώψη της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν αύριο στην Κωνσταντινούπολη και με βάση το ρόλο που φέρεται να διαδραματίζει η Τουρκία τη δεδομένη στιγμή, οι καλεσμένοι της εκπομπής υπογράμμισαν πως η γειτονική μας χώρα φαίνεται να χειρίζεται καλά τη διπλωματία σε ρόλο πάντα επιτίδιου ουδέτερου. Η Τουρκία έχει στρατηγική. Ρισκάρει πολλά πράγματα συχνά βέβαια, αλλά βλέπετε ότι διαρκώς ελίσσεται και συναλλάσσεται. Αυτό κάνουν τα κράτη. Ελίσσεται και συναλλάσσεται. Αν θεωρούμε ότι στη διεθνή πολιτική ή η γεωπολιτική θέση της χώρας θα καθοριστεί με βάση διαπροσωπικές σχέσεις ή με το να πιάνουμε στο φιλότιμο τους άλλους, δεν νομίζω ότι αυτό έχει, δεν θα έχουμε ιδιαίτερα πολλές ελπίδες. Το ζήτημα είναι τελικά εμείς ως χώρα αν μπορούμε και να διεκδικήσουμε και να διαχειριστούμε από την Ανατολική Μεσόγειο αυτό που λέμε ότι μας αναλογεί. Εάν ενταθεί η σύγκρουση των ηγεμονικών δυνάμεων, και επειδή ασφαλώς δεν θα κάνουν πυρηνικό πόλεμο μεταξύ τους, αν κάνουν τελειώσαμε όλοι. Η σύγκρουση θα είναι στις περιφέρειες. Και ασφαλώς δυνάμεις περιφερειακές, κράτη, τα οποία θα αναδύονται και θα μπορούν να τα πραγματευτούν, είναι αυτά τα οποία θα επιβιώσουν. Άλλα θα είναι αναλώσιμα. Ερώτημα λοιπόν. Η Ελλάδα τι στρατηγική έχει εν ώψη ενός αναδυόμενου και πιο ανταγωνιστικού πολυπολικού διεθνούς συστήματος? Το βασικό είναι να αυξήσουμε την αξιοπιστία μας, να πουλήσουμε ακριβά το τομάρι μας, αν μου επιτρέπετε τη φράση, και να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε το κόστος στον άλλον από μια ενδεχόμενη διάρρηξη της σχέσης του με εμάς.